Γεια σας. Καλώς ήρθατε σε μία ακόμα διάλεξη του μαθήματος Συστήματα Παράλληλης Κατανεμμένης Επεξεργασίας. Διανύουμε την 11η εβδομάδα. Σύμφωνα με το πρόγραμμά μας, εκτός από αυτή την εβδομάδα, ακολουθούν δύο άλλες εβδομάδες και θα καλύψουμε πλήρως την ύλη. Στο πρελούδιο που ακολούθησε πριν, σας έδειξα κάποια βίντεο σχετικά με αρχικά τη σημασία που έχει το HPC στο PayPal, High Performance Computing. Στη συνέχεια είχαμε ένα βίντεο για τη δημιουργία ενός σούπερ υπολογιστή σε μία απλή μονάδα με τη χρήση όμως πολλών καρτών Tesla, Nvidia Tesla, που προσέδιδαν 4,5 teraflops, μια πολύ μεγάλη επεξεργαστική ισχύ, και όλα αυτά σε μία μορφή μιας μονάδας υπολογιστή. Και επίσης είδαμε τη σημασία του HPC στην εταιρεία General Electric στην προσομοίωση ρευστών, όπου μίλησαν κάποια άτομα που ασχολούνται με την προσομοίωση αυτών των φυσικών φαινομένων. Έχω επίσης, όπως βλέπετε, στο share που έχω ανοίξει, σχετικά με το κόσκινο του Αριστοσθένη, που πριν από κάποια χρόνια ερευνητές πρότειναν μία άλλη τεχνική υπολογισμού, γιατί όπως γνωρίζουμε, ο τρόπος που σας είχα επιδείξει και ήταν ο αυθεντικός τρόπος που είχε εμφανιστεί από τον ίδιο τον Εραστοσθένη, τον αρχαίο μαθηματικό, απαιτούσε έναν μπουλιανό πίνακα όπου τοποθετούμε 0 ή 1 αναλόγως άμα είναι πρώτος αριθμός και διαγράφουμε το πρώτος αριθμός. Καταλαβαίνετε ότι ενώ για μικρούς αριθμούς αυτό είναι κάτι εφικτό, αν θέλουμε να υπολογίσουμε πρώτους αριθμούς με αυτή την τεχνική αρκετών ψηφίων, καθίσταται μη εφικτό. Δεν είναι κλιμακούμενο. Οι ερευνητές πρότειναν ένα τρόπο που, όπως αναγράφει το άρθρο, βρήκαν μια τεχνική όπου μειώνει δραστικά το μέγεθος της μνήμης που απαιτείται για την εκτέλεση του αλγορίθμου. Κάποιος λοιπόν που ενδιαφέρεται να το δει, μπορεί να εξετάσει το σχετικό άρθρο, την δημοσίευση, και γι' αυτό αναγράφω κιόλας και το link στο Slashdot που κάποιος μπορεί με το Google Search να βρει το άρθρο για να το εξετάσει περισσότερο. Κάτι άλλο που θέλω να σας πω είναι για τον non-temporal, μια κρεμότητα που είχαμε την προηγούμενη φορά. Υπάρχουν κάποιες εντολές που είναι εντολές που δεν επηρεάζουν την κρυφή μνήμη. Οι εντολές αυτές, όπως βλέπετε, στην assembly έχουν τα γράμματα NETAF, για παράδειγμα, για την 86 αρχιτεκτονική. Δηλαδή, είναι μεταφορές οι οποίες δεν επηρεάζουν καθόλου την κατάσταση της κρυφής μνήμης και άρα δεν χαλάμε την τοπικότητα. Το non-temporal σημαίνει χωρίς τοπικότητα. Μεταφορά χωρίς τοπικότητα. Γι' αυτό υπάρχουν περιπτώσεις που θέλουμε να μεταφέρουμε στοιχεία που να μην αλλάξουν την τοπικότητα. Και μπορούμε να δούμε ένα θεσμό, το οποίο θα σας το φέρω τώρα στην οθόνη σας, είναι What Programmers Can Do Memory Part 5 του LWNe.net. Αναφέρει λοιπόν, είναι ένας οδηγός για τους προγραμματιστές, τι πρέπει να γνωρίζουν για τη μνήμη, και αυτό βοηθάει στο να γίνει κάποιος καλύτερος προγραμματιστής, αν γνωρίζει πώς λειτουργεί η ΣΥΠΟ, πώς λειτουργεί η μνήμη. Θυμάστε που σας είχα πει για αποθήκευση raw, major, call, major κτλ. Δηλαδή πώς αποθηκεύονται τα δεδομένα στη μνήμη, που εμείς μπορούμε να έχουμε δύο ή τρεις διαστάσεις, αλλά στη μνήμη που έχουμε μία μόνο διάσταση, αποθηκεύονται με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Αυτός λοιπόν ο οδηγός που είναι σε μια σειρά κεφαλαίων σχετικά με το τι πρέπει να γνωρίζουν οι προγραμματιστές για τη μνήμη, αναγράφει και
για το πώς μπορεί κάποιος να προσπεράσει την κρυφή μνήμη προκειμένου να μην χαλάσει την τοπικότητα και πώς μπορεί να το υλοποιήσει και στη C. Εγώ σας έδειξα εντολές assembly, εδώ δείχνει για εντολές για C και βλέπετε εδώ τους τρόπους πρόσβασης που σας είπα, πώς αποθηκεύονται στη μνήμη και κάνει και κάποια πειράματα που δείχνει πώς επηρεάζουν οι αλλαγές που κάνει στο πρόγραμμά του την εκτέλεση του αλγορίθμου. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο. Κάποιος που θα ήθελε να βελτιώσει την γνώση του για την αρχιτεκτονική και πώς συνδέεται με τον προγραμματισμό, κυρίως σε C, και βέβαια και γλώσσες που μοιάζουν με τη C. C++, C#, ενδεχομένως και Java, γιατί όλα αυτά έχουν κοινές αρχές. Μπορεί να το μελετήσει και είναι μια καλή ευκαιρία για το καλοκαίρι, για παράδειγμα, αν έχετε κάποιο χρόνο, να μελετήσετε κάτι διαφορετικό από τα συνηθισμένα. Όπως αυτό. Λοιπόν, αυτό ήταν για το non-temporal. Επίσης, μια άλλη τεχνική είναι η uncacheable memory, όπου ορίζουμε κάποιες περιοχές μνήμης, οι οποίες δεν πρέπει να τοποθετηθούν στην κρυφή μνήμη. Και αυτό γίνεται κυρίως στην είσοδο-έξοδο. Αναγράφουμε λοιπόν ότι είναι στοιχεία τα οποία, για παράδειγμα, είναι uncacheable και θα πρέπει να τα προσέξει ειδικά ο εξεργαστής. Σχετικά με τις ιδιότητες του μοντέλου συνέπειας, είναι στοιχεία της προηγούμενης διάλεξης για τις σχεδιαστικές αποφάσεις. Συμφωνία μνημών L1-L2 ακολουθεί παρόμοια πρωτόκολλα για τις αστοχίες. Τα παράλληλα μοντέλα τα έχουμε δει στο εργαστήριο, μνήματα, μεταβίβαση μνημάτων, SPMD κτλ. Και θέματα που έχουμε θίξει. Οπότε συνεχίζουμε προς τμήμα του βιβλίου που σας έχω πει που βρίσκεται στον κάλυπο σχετικά με τα παράλληλα στήματα και ας δούμε τι λέει ο συγγραφέας για τη συνέπεια μνήμης. Παρουσιάζει ένα παράδειγμα όπου έχουμε δύο διεργασίες, αρχικές τιμές 0, α ίσον 1, β ίσον 1 και κάνουμε printf πρώτα το β και μετά το α. Αυτό που διαισθητικά νομίζουμε είναι ότι εφόσον το α είναι 1 και το β ίσον 1, ενδεχομένως αν εκτελεστεί πρώτα η δελτα 1, εδώ θα έχει τιμή, θα εκτυπώσει δηλαδή 1, 1. Όμως, αυτό που παρατηρούμε, λέει, σε μία υλοποίηση ενός υπολογιστή, ότι τυπώνεται 10, το οποίο φαίνεται λίγο άτομο. Δηλαδή, κοιτάξτε, το β τυπώνει 1, αλλά μετά το α δεν έχει ενημερωθεί. Το α τυπώνει 0. Το οποίο ενδεχομένως να είναι λάθος, όμως μπορεί και να μην είναι. Και το χρησιμοποιεί αυτό προκειμένου να ορίσει τι σημαίνει συνέπεια. Αναφέρει μήπως είναι ο υπολογιστής προβληματικός, μήπως πρέπει να το πάμε για επισκευή. Οι τιμές που θα περίμενε κάποιος να είναι είναι 0, 0, 1 ή 1, 1. Η 1, 0 όμως δεν είναι λογική, γιατί έπεται το β. Βλέπετε εδώ, αν το β εμφανίζει ότι έχει 1, πώς γίνεται να έχει εξαφανιστεί αυτό και να μην φαίνεται. Και το πρόβλημα είναι ότι εμείς ως προγραμματιστές έχουμε συνηθίσει σε έναν ακολουθιακό τρόπο σκέψης. Και ο παράλληλος τρόπος σκέψης είναι πολύ δύσκολος. Και συνήθως απαιτούμε και από τον υπολογιστή να έχει έναν ακολουθιακό τρόπο εμφάνιση των προσβάσεων. Δηλαδή, από τη στιγμή που το β ίσον 1 έπεται το α ίσον 1, θεωρούμε ότι αν κάποιος δει ότι το β ίσον 1, θα πρέπει να δει και ότι το α ίσον 1. Όμως, αυτό σε συγκεκριμένα πρωτόκολλα συνέπειας μνήμης είναι λάθος, σε άλλα είναι σωστό. Γι' αυτό θα πρέπει να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Είχαμε αναφέρει προηγουμένως για την κρυφή μνήμη, για τη συνέπεια της κρυφής μνήμης. Τώρα εδώ έχουμε για την μνήμη RAM, για μια μνήμη που έχει κάποιο πρωτόκολλο συνέπειας. Έτσι λοιπόν, η σχετική σειρά με την οποία εμφανίζονται γραφές
καθορίζει η συνέπεια της μνήμης, memory consistency. Είδατε, είναι κάτι διαφορετικό. Είχαμε συνέπεια της κρυφής μνήμης και τώρα αναφερόμαστε σε συνέπεια της μνήμης, που είναι ένα συμβόλαιο μεταξύ του υλικού του λογισμικού, όπως σας έχω πει, και αυτό καθορίζει κατά πόσο κάτι εμφανίζεται σε έναν ή περισσότερους επεξεργαστές. Δηλαδή, μια αλλαγή που έκανε ένας επεξεργαστής θα τη δούνε άλλοι επεξεργαστές. Το μοντέλο συνέπειας του συστήματος πριν του παραδείγματος, που εμφανίζει ένα μηδέν, δεν εγγυάται τη συνέπεια. Άρα, αν ξέρουμε ότι ο συγκεκριμένος υπολογιστής λειτουργεί με ένα πιο χαλαρό μοντέλο συνέπειας, δεν θα το θεωρήσουμε ότι είναι λάθος. Απλώς θα πρέπει να λάβουμε κατάλληλα μέτρα για να το χρησιμοποιήσουμε. Και να γράφονται διάφορα μοντέλα συνέπειας. Τα είχαμε συζητήσει και στην προηγούμενη διάλεξη από το υλικό που έχω αναρτήσει στο e-class. Για παράδειγμα, ακολουθιακή συνέπεια, όπου όλες οι προσβάσεις από οποιοδήποτε επεξεργαστή και να έχουν γίνει τοποθετούνται σε μια σειρά και είναι αυτό το μοντέλο ίδιο με αυτό που αναμένει ένας προγραμματιστής που έχει συνηθίσει σε έναν ακολουθιακό τρόπο σκέψης και προγραμματισμού. Δηλαδή, η λεγόμενη ακολουθιακή συνέπεια είναι η διέστηση που έχουμε ότι αν το Β εκτελεστεί μετά από το Α και κάποιος δει την αλλαγή του Β, σίγουρα θα πρέπει να δει και την αλλαγή του Α. Αυτή είναι η ακολουθία, ότι όλα βρίσκονται σε μια ακολουθία όπως εμφανίζονται στον κώδικα. Προσδιορίζει τα εξής: οι λειτουργίες μνήμης ολοκληρώνονται με τη σειρά του προγράμματος, δηλαδή α ίσον 1, β ίσον 1, άρα αν το β ίσον 1 ολοκληρωθεί, σίγουρα θα πρέπει να ολοκληρωθεί και το α ίσον 1, και όλα έχουν μια σειρά μεταξύ τους. Δεν υπάρχουν δηλαδή παράλληλες ροές. Όλα έχουν μια σειρά. Όλα πρέπει να τοποθετούνται σε μια σειρά, δηλαδή να σειριοποιούνται όλες οι προσμελάσεις. Και αυτό προϋποθέτει ότι έχουμε ατομικές λειτουργίες. Ατομικές λειτουργίες, δηλαδή κάτι ξεκινάει και ολοκληρώνεται αδιάσπαστα. Μια πρόσβαση μνήμης, δηλαδή, χωρίς να παρατευληθεί άλλη λειτουργία. Και στο παράδειγμα αυτό, βλέπουμε ότι αν θέλαμε ακολουθιακή συνέπεια, θα έπρεπε υποχρεωτικά, αν δούμε το β στον 1, να έχουμε και α στον 1. Σε ακολουθιακή συνέπεια, λοιπόν, αν ξέραμε ότι έχουμε ακολουθιακή συνέπεια και είχαμε το προηγούμενο αποτέλεσμα, θα θεωρούσαμε τον υπολογιστή ότι έχει πρόβλημα. Αν όμως έχουμε ένα πιο χαλαρό μοντέλο συνέπειας όπως θα δούμε, θα θεωρήσουμε ότι όλα λειτουργούν σωστά. Ένα ακόμα παράδειγμα είναι ο αλγόριθμος του Ντέκερ για αμοιβαίο αποκλεισμό που απαιτεί ακολουθιακή συνέπεια. Ας το δούμε λίγο. Κοιτάξτε τι γίνεται. Εδώ θέτει α ίσον 1 και λέει αν το β είναι 0, μπες στο critical section, στο κρίσιμο τομέα. Στο κρίσιμο τμήμα. Το κρίσιμο τμήμα, υπενθυμίζω, είναι κάτι που γράφουμε και διαβάζουμε κοινόχρηστο. Και άρα πολλοί έχουν πρόσβαση σε αυτό και με τον αμοιβαίο αποκλεισμό επιτρέπουμε κάθε φορά μόνο μία διεργασία να εισέλθει. Και έχουμε λοιπόν στην άλλη διεργασία β ίσον 1 και α ίσον 0, τότε μπες. Και αυτό τι σημαίνει? Ότι ο πρώτος που θα γράψει τη μη α ίσον 1, δηλαδή αν εδώ γράψει α ίσον 1, αυτός πάει να μπει, θα δει ότι το α έχει τη μη 0, άρα θα σταματήσει σε εκείνο το σημείο. Δεν θα μπορέσει να μπει στο κρίσιμο τομέα. Μπορεί να είναι ένα while loop να προσπαθεί. Εννοείται βέβαια ότι μόλις βγει από το κρίσιμο τομέα επαναφέρει την τιμή, δηλαδή α ίσον 1 μπαίνει και μετά ξανά έχει α ίσον 0. Αμοιβαίο το είχαμε δει σε λειτουργικά συστήματα με το αποκλεισμό, παρόμοια λειτουργία με σημαφόρους, με up και down αν θυμάστε. Όμως η ακολουθιακή συνέπεια που απαιτείται σε αυτό είναι δύσκολο γενικότερα να υλοποιηθεί. Αν έχουμε πολλούς επεξεργαστές, πολλές διεργασίες, θέτει περιορισμούς ταχύτητα αν θέλουμε να σειριοποιούμε τα πάντα. Και δεδομένου ότι οι σημερινοί επεξεργαστές έχουν επικαλυπτόμενη εκτέλεση εντολών, δηλαδή έχουν πολλαπλά pipes, πολλαπλές ροές εκτέλεσης, εκτέλεση εκτός σειράς, εικαζόμενη εκτέλεση, το speculative execution, όλα αυτά που είναι τεχνικές που αυξάνουν τις επιδόσεις των επεξεργαστών, λειτουργούν αρνητικά στην επίτευξη μιας ακολουθιακής συνέπειας. Αναφέρεται ως παράδειγμα το SDI Origin 2000, που εκτελούσε όμως δύο εντολές και καταφέρνει με κάποιο τρόπο να έχει ακολουθιακή συνέπεια. Η ατομικότητα λοιπόν εξασφαλίζεται με hardware που θέτει περιορισμούς.
Και όλες οι αναφορές λοιπόν στο SGI Origin 2000 ολοκληρώνονται με τη σειρά του προγράμματος. Υπάρχουν και περιορισμοί όλων τους compilers. Δηλαδή, εκτός ότι π.χ. δεν επιτρέπεται εκτέλεση εκτός σειράς, που είναι θέμα hardware, αν έχουμε ένα σύστημα που υποστηρίζει και πρέπει να έχει ακολουθιακή συνέπεια, τότε πρέπει και ο compiler να το λάβει αυτό υπόψη και να μην χρησιμοποιήσει και αυτός τεχνικές που αυξάνουν τις επιδόσεις, όπως απαλληφή υποεκφράσεων, διάδοση σταθερών, μετασχηματισμοί βρόχων και ούτω καθεξής. Γνωρίζουμε στην C τη λέξη κλειδί volatile, όπου σημαίνει ότι η συγκεκριμένη θέση μνήμης επηρεάζεται και αλλάζει από άλλους παράγοντες και δεν πρέπει να τοποθετηθεί σε καταχωρητή. Μπορούμε να χαλαρώσουμε λοιπόν τη συνέπεια και αυτό γίνεται αν έχουμε, για παράδειγμα, όπως εδώ στο πρόβλημά μας, πολλούς επεξεργαστές και πρέπει να αντιλαχθούν πολλά μηνύματα και αν θέλαμε σε αυτό το σύστημα, στο παράδειγμα που δίνει κάποια νούμερα, να έχουμε ακολουθιακή συνέπεια, εκτιμά ο συγγραφέας ότι θα απαιτούσαν 130 κύκλους. Όμως, αν χαλαρώναμε λίγο την ακολουθιακή συνέπεια και τη χαλαρώναμε στο σημείο της ατομικότητας των λειτουργιών, δηλαδή πια να επιτρέπουμε και μη ατομικές λειτουργίες, άρα τότε δεν έχουμε ακολουθιακό μοντέλο συνέπειας μνήμης, έχουμε ένα πιο χαλαρό, όπως θα το δούμε στη συνέχεια, θα μπορούσε να υλοποιηθεί πολύ πιο γρήγορα. Βέβαια, δεν θα είναι ατομική η όλη λειτουργία, δεν θα είναι ακολουθιακή η συνέπεια. Είναι αποδεκτό ότι αν χαλαρώσουμε τις απαιτήσεις ακολουθιακής συνέπειας, αυξάνουμε τα περιθώρια για βελτιστοποιήσεις. Όσο πιο χαλαρή συνέπεια έχουμε, τόσο καλύτερες επιδόσεις έχει το σύστημα. Αλλά αυτό σημαίνει ότι ο προγραμματιστής, που ασφαλώς πρέπει να το γνωρίζει, πρέπει να γνωρίζει και πώς να προστατεύσει κρίσιμα τμήματα και να επιτρέψει αυτή τη συνέπεια. Και απαιτούνται λοιπόν σε αυτά τα συστήματα ειδικοί κλίδες ασφαλείας που αναγράφονται οι φραγές. Θυμάστε barrier, εντολή barrier στο OpenMPI, εντολή barrier στο OpenMP, είναι αυτό το φράγμα όπου δεν επιτρέπει καμία διεργασία να συνεχίσει παρακάτω μέχρι να φτάσουν όλες οι διεργασίες σε αυτό το σημείο. Και με το barrier συγχρονίζονται και οι τιμές που έχουν γράψει. Εδώ έχει λοιπόν διάφορες πιθανές σειρές συμπροσπέλασης δύο μεταβλητών, την α και την β, write after, έχουμε write και μετά read, δηλαδή read after write, write after write, write after read, read after write. Αλλά είναι άλλη μεταβλητή όπως βλέπετε. Και αν θέλουμε να δούμε για εκτέλεση εκτός σειράς, βέβαια εννοείται, όπως εδώ πέρα έχω σημειώσει, ότι οι εξαρτήσεις πάντα τηρούνται. Όπως και στα σημερινά συστήματα, στο SuperScala υπάρχει εκτέλεση εκτός σειράς, αλλά γίνεται μόνο όταν το επιτρέπουν εξαρτήσεις. Αν υπάρχουν εξαρτήσεις, δεν γίνεται εκτέλεση εκτός σειράς. Και περιγράφει τις διάφορες περιπτώσεις αναδιάταξης αυτής της σειράς και υπάρχουν λοιπόν, αναλόγως του τρόπου που θα επιτρέψουμε ή όχι, διάφορες τεχνικές συνέπειες μνήμης. Υπάρχουν μοντέλα που ονομάζονται Total Store Order, μοντέλα συνολικής σειράς αποθήκευσης, TSO, και συνέπειες επεξεργαστή, Processor Consistency. Για παράδειγμα, όπως και από το Pentium Pro υπήρχαν μοντέλα που επέτρεπαν αυτή την συνέπεια. Συνέπεια επεξεργαστή αναφέρει Pentium Pro της Intel, δηλαδή το PRC. Το μοντέλο συνέπειας χαλαρώνει την ατομικότητα των εγγραφών. Γι' αυτό λοιπόν, αν είχαμε ατομικές εγγραφές, είχαμε ακολουθιακό μοντέλο συνέπειας μνήμης. Αν χαλαρώσουμε τις ατομικές εγγραφές, τότε έχουμε μοντέλο συνέπειας επεξεργαστή. Και βλέπουμε κάποιο κώδικα, while flag, μέχρι να τροποποιηθεί το flag, όσο το flag είναι 0, εκτελείται κάποιο κομμάτι κώδικα, αν η άλλη διεργασία θέσει flag ίσον 1, τότε σταματάει η εκτέλεση. Οπότε θα πρέπει να εμφανίζεται αυτή η πληροφορία στην άλλη διεργασία. Και σχετικά με την αναδιάταξη, θα πρέπει να προσέχουμε πώς θα φανεί η αλλαγή. Γιατί εδώ θα γράψει κάτι, ας πούμε θα τοποθετήσει
Για παράδειγμα, α ίσον 1 και φλάκ ίσον 1. Και θα πρέπει να δούμε κατά πόσο αυτές οι αλλαγές και οι δύο αλλαγές έχουν έρθει στην άλλη διεργασία. Και αναφέρει ότι μπορεί να τοποθετηθεί μια εντολή τύπου ανάγνωσης τροποποίησης εγγραφής, read, modify, write, RMW, το οποίο θα κάνει εμφανή αυτή την αλλαγή και την αναδιάταξη, επιτρέψει αυτή την αναδιάταξη. Υπάρχουν λοιπόν μετά ασθενή σειρά, weak order, το είχαμε δει στην προηγούμενη διάλεξη, συνέπεια αποδέσμευσης, ρηλίκοσίσεση, τα διάφορα αυτά μοντέλα που σας έχω πει ότι κατά διαστήματα βάζω και θέματα εξετάσεων. Η δέσμευση, αποδέσμευση ενός πόρου ή που βάζουμε εντολή συγχρονισμού, όπως είδαμε, ή μπορεί, όπως αναφέρεται εδώ, να τοποθετεί κάποιος φράχτη, όπως το barrier, δηλαδή MB εδώ το αναγράφει, δηλαδή memory barrier, το κλασικό barrier που έχετε δει στο OpenMPI και OpenMPI, ή write memory barrier, μόνο για τις εγγραφές να έχουμε ένα φράχτη. Συνοψίζοντας λοιπόν, αυτό που εμείς θεωρούμε προφανές για την ακολουθιακή συνέπεια δεν σημαίνει ότι θα ισχύει σε οποιοδήποτε επεξεργαστή. Πρέπει να γνωρίζουμε τις ιδιαιτερότητες του επεξεργαστή και της αρχιτεκτονικής γενικότερα. Σας έχω πει ήδη από τα πρώτα μαθήματα ότι ένας παράλληλος προγραμματιστής πρέπει να γνωρίζει την αρχιτεκτονική στόχο που έχει, γιατί η κάθε αρχιτεκτονική έχει δικές της ιδιαιτερότητες. Εμείς εδώ προγραμματίζουμε, όπως καταλαβαίνετε, για αρχή 86. Supercomputer, cluster κτλ. OpenMPI, OpenMPI, όπου είναι το de facto. Αν θελήσετε όμως, γιατί όλα τα supercomputers αποτελούνται από 86 αρχιτεκτονική. Αν κάποια στιγμή δούμε supercomputers με ARM, που ακόμα δεν έχουμε δει, τότε εκεί θα πρέπει να εξετάσουμε τις ιδιαιτερότητες αυτής της αρχιτεκτονικής και τι θα πρέπει να προσέξουμε ως προς το μοντέλο συνέπειας μνήμης, για παράδειγμα. Θα πρέπει να το έχουμε υπόψη αυτό, ότι δεν είναι όπως το ακολουθιακό πρόγραμμα, όπου δεν επηρεάζεται από την αρχιτεκτονική τόσο. Επηρεάζονται βέβαια επιδόσεις, αλλά αν θα λειτουργεί σωστά ή όχι, δεν εξαρτάται από την αρχιτεκτονική. Όμως, αν έχουμε παράλληλα συστήματα, θα πρέπει να τα προσέξουμε ως και για τη συνέπεια μνήμης. Ακολουθιακή συνέπεια απελευθερώνεται ο προγραμματιστής από τις λεπτομέρειες του υλικού, αφού όλα γίνονται σειριακά, δεν χρειάζεται να γνωρίζει αυτά, αλλά δεν αφήνει περιθώριο για βελτιστοποίηση. Από την άλλη, είδαμε τα χαλαρά μοντέλα απελευθερώνουν το υλικό, αλλά μεταθέτουν ευθύνη τη ορθή λειτουργία του προγράμματος προγραμματιστή. Κάνει περισσότερη δουλειά ο προγραμματιστής. Και ποιο είναι το καλύτερο? Το καλύτερο είναι να μην τοποθετούμε έξτρα φόρτο στο προγραμματιστή. Γι' αυτό συνήθως ακολουθιακή συνέπεια και μοντέλα όπως το PRC που έχει η X86. Αρχιτεκτονική που είχαμε δει, Pentium Pro για παράδειγμα, της Intel, που δεν είναι ιδιαίτερα χαλαρά, πρέπει μάλλον να προτιμούνται, αλλά αυτό γίνεται γιατί είμαστε στο X86 οικοσύστημα των supercomputers και έχουμε συνηθίσει σε αυτό. Ποιος ξέρει αν έρθει μια άλλη αρχιτεκτονική τελείως διαφορετική και θέλουμε να παραλληλοποιήσουμε σε αυτή, μήπως κάποια άλλη συνέπεια μνήμης να είναι αποδοτικότερη. Αυτό, από αυτό το βιβλίο ήθελα να σας δείξω, την ενότητα 2.7. Υπενθυμίζω για μια ακόμα φορά ότι είναι το βιβλίο Παράλληλα Συστήματα και Προγραμματισμός του κ. Διαμακόπουλου. Είναι ελεύθερο βιβλίο, βρίσκεται στον κάλυπο. Πριν συνεχίσω στην διάλεξη σχετικά με το συγχρονισμό ορολογιού, να υπενθυμίσω ότι αύριο θα μιλήσουμε και για την εργασία στο cloud. Εντάχει μόνο να σας πω, στην εργασία αυτή στο cloud θα σας δοθούν υπολογιστικοί πόροι που μας έχει παραχωρήσει η Google. Θα πάρετε δηλαδή ένα voucher των $50 που δίνει σε κάθε φοιτητή, με μια διαδικασία που θα σας δείξουμε αύριο. Και με αυτά τα $50 θα δημιουργήσετε virtual machines που θα εκτελούν Linux Ubuntu. Στην εργασία αυτή θα κληθείτε να υλοποιήσετε
ένα μικρό κλάστερ, ο καθένας μόνος του, με το voucher των 50 δολαρίων μπορείτε να δημιουργήσετε ένα μικρό κλάστερ τριών υπολογιστών, ο καθένας. Ασφαλώς με low specs, δεν θα βάλετε τρελούς επεξεργαστές, θα βάλετε τα minimum specs, άρα τρία Linux, τρία virtual machine Linux, που θα επικοινωνούν μεταξύ τους για να δημιουργήσετε αυτό το cluster, ώστε να εκτελέσετε με OpenMPI κάτι, OpenMPI και OpenMP βέβαια, θα δούμε και OpenMP πώς γίνεται, δεν είναι τίποτα δύσκολο, αλλά θα είναι η εκτέλεση στο cluster αυτό το δικό σας, το προσωπικό σας cluster, με OpenMPI και OpenMP, μιας παραλληλοποιημένης εφαρμογής. Οπότε θα δείτε και πώς στείνεται ένα cluster, γιατί θα πρέπει, για παράδειγμα, να συνδέσετε SSA με SSH κλειδιά την δυνατότητα εκτέλεσης, με το MPI run πώς θα κάνετε dispatch σε άλλα nodes κλπ. Γιατί απαιτείται και γνώση in-depth μέσα. Δεν είναι μόνο να καταλάβουμε, όπως σας είπα, τα θεωρητικά κομμάτια. Πρέπει να δούμε και το πρακτικό κομμάτι σε αυτό το μάθημα. Ξέρετε, δίνω μεγάλη σημασία στη γνώση χειρισμού Linux και όχι απλώς ως χρήσης κάνω ένα κομπάιλ ή με τα βία στρέχω ένα nano. Ένα επίπεδο λίγο παραπάνω. Όλα αυτά είναι skills που απαιτούνται σε περίπτωση που εργαστείτε σε μηχάνημα Linux. Να ξέρετε πώς να κάνετε SSH σύνδεση χωρίς κλειδιά. Αυτό είναι εκ των ουκ άνευ να το ξέρει πώς να το κάνει κάποιος. Και βρίσκω την ευκαιρία λοιπόν από τα μαθήματά μου και σας βοηθάω να κατανοήσετε αυτές τις δεξιότητες, ώστε να μην έχετε κανένα κενό έξω. Και επιθυμίζω ξανά, την 5η 7 η ώρα θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία. Μπείτε να δείτε και να ρωτήσετε σχετικά με απορίες για τις ίσως γνώσεις που αποκομίζετε και τι θα έπρεπε άλλο να μάθετε εκτός από αυτά που μαθαίνετε στο τμήμα για να γίνετε αρκετά να μπορείτε να βρείτε γρήγορα μια θέση εργασίας στον τομέα που σας ενδιαφέρει. Στην ενότητα 11 θα δούμε το συγχρονισμό ρολογιού. Καταρχήν το θέμα με το ρολόι το έχουμε συναντήσει και εμείς ως πρόβλημα πριν από λίγες εβδομάδες. Θυμάστε ότι το E-Class του Πανεπιστημίου μας είχε drift, είχε διαφορά ώρας. Και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι είναι ένα virtual machine που εκτελείται σε ένα host σύστημα. Ένα virtual machine λοιπόν είναι ένα εικονικό μηχάνημα που εκτελείται σε ένα server που υπάρχουν πολλά άλλα εικονικά μηχανήματα. Και αυτό που έχει παρατηρηθεί είναι ότι τα virtual machines συνήθως χάνουν το ρολόι γιατί επειδή εκτελούνται σε εξομοίωση έχουν ένα δικό τους προσωμιωμένο ρολόι, δεν είναι το ίδιο με το σύστημα και μερικές φορές το host σύστημα δεν δίνει την απαραίτητη προτεραιότητα που χρειάζεται στα virtual machines. Και γενικά παρατηρείται ότι τα virtual machines χάνουν την ώρα. Ενώ ο υπολογιστής μας, το server, δεν χάνει την ώρα, το virtual machine, το λειτουργικό σύστημα που τρέχουμε σε προσωμείωση, τρέχουμε σε ένα virtualized περιβάλλον, χάνει την ώρα του. Και γι' αυτό είναι άκρως απαραίτητο να συγχρονίζεται. Και εμείς στο E-Class τη βλέπαμε και ίσως και πάλι έχει αυτό το drift, δηλαδή στο E-Class, ενώ τώρα είναι 9.46, το E-Class πάει πιο μπροστά. Έχει λίγο πιο μπροστά, δηλαδή αν βάζαμε π.χ. 9.46 deadline, το E-Class θα είχε κλείσει εδώ και 1-2 λεπτά περίπου. Γι' αυτό σας έχω πει ποτέ, μην αφήνετε μια παράδοση για τα τελευταία λεπτά, γιατί μπορεί να έχει πράγματι λίγα λεπτά διαφορά. Και εσείς ή το ρολόι σας να είναι πιο πίσω κτλ. Γι' αυτό πάντα να ανεβάσετε κάτι εγκαίρως, δηλαδή να αφήνετε τουλάχιστον 10 λεπτά. Σχετικά με τα lab points, θέλω να δούμε λίγο, γιατί δεν τα αναλύσαμε. Σχετικά με τα lab points του εργαστηρίου, βλέπετε ότι έχουν αναρτηθεί και για το εργαστήριο 10 τα lab points και ήταν 10 και βλέπετε ο μέσος όρος πόσο υψηλός είναι, 9,18. Που σημαίνει ότι κάνετε καλή προσπάθεια όλοι σας, γιατί αυτό σημαίνει ότι
το 91% των φοιτητών έχουν παραδώσει σωστά ό,τι έπρεπε να παραδώσουν. Είναι πολύ καλό αυτό. Και όπως έχω διαπιστώσει, η συμμετοχή στο εργαστήριο είναι πολύ πιο έντονη από προηγούμενες χρονιές. Ίσως ο τρόπος που έχω αποφασίσει ειδικά αυτό το εξάμεινο, που δοκιμάζω ένα νέο τρόπο διεξαγωγής του εργαστηρίου, ίσως λίγο το Zoom, ίσως λόγω γενικότερα της οργάνωσης που υπάρχει. Βέβαια, η αξιολόγηση θα έρθει σε λίγο καιρό από σας, ανώνυμα, και θα ήθελα τη γνώμη σας, όπως πάντα, κατά πόσο ο τρόπος αυτός διεξαγωγής των εργαστηρίων σας βοηθάει και γενικότερα αν έχετε παραγωγικά σχόλια. Παραγωγικά σχόλια που σημαίνει δίνετε και προτάσεις. Γιατί ένα σχόλιο της μορφής «Δεν μ' αρέσει το εργαστήριο, τέρμα, τελεία», δεν είναι καθόλου παραγωγικό, δεν βοηθάει σε τίποτα. Αν όμως πείτε «Δεν μ' αρέσει το εργαστήριο, γιατί ενδεχομένως θα ήθελα να μάθω πολλά περισσότερα», γιατί μαθαίνουμε μόνο OpenMP ή OpenMP, ενώ αλλού μαθαίνουμε και CUDA. Ναι, αυτό είναι παραγωγικό σχόλιο. Παλιά είχαμε, για παράδειγμα, και προγραμματισμό σε κάρτες γραφικών, που επειδή από μόνο του αυτό μπορεί να είναι ένα άλλο μάθημα, είναι ένα άλλο μάθημα, και προτίμησα να περιορίσω την ύλη στα βασικά OpenMP και OpenMP. Και μετά η CUDA, κάποιος που έχει αυτό το background, μπορεί να συνεχίσει προγραμματισμό GPU. Θέλω λοιπόν, όταν κληθείτε να πείτε τη γνώμη σας, να την πείτε, γιατί η ίδια μορφή ακολουθείται και στα υπόλοιπα μαθήματά μου, όπως την αρχιτεκτονική υπολογιστών και τα λειτουργικά συστήματα. Τα ενσωματωμένα βέβαια είναι μια εξαίρεση και έχει άλλο τρόπο λειτουργίας στα ενσωματωμένα, γιατί είναι ένα μάθημα αρκετά εξειδικευμένο, που όμως είναι μάθημα, όπως αναφέρω, χομπίστικο. Δηλαδή από αυτό αποκτούμε γνώσεις που δημιουργούμε αυτοματισμούς, δημιουργούμε το Internet of Things, αποκτούμε κάποιες αξιότητες που μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε σε πολλές καταστάσεις. Λοιπόν, 65 άτομα είχαν παραδώσει, το εργαστήριο 10, και είμαστε λοιπόν σε πολύ καλό σημείο. Δηλαδή, ήδη από το πρώτο εργαστήριο, βλέπετε, ήταν 62, μετά ανέβηκαν κάπου στα 72, το max, είχαν παρακολουθήσει κάποιοι, και στην πορεία 7 άτομα αποχώρησαν, όπως φαίνεται, ή τουλάχιστον μπορεί προσωρινά, γιατί μπορεί να δικαιολογηθούν και 2 απουσίες, και μπόρεσαν, και οι περισσότεροι συνεχίζουν, που είναι και αυτό πολύ θετικό, ξέρετε. Δηλαδή το drop rate είναι πολύ μικρό ποσοστό αυτών που ξεκίνησαν το μάθημα και το παράτησαν στην πορεία. Λοιπόν, αυτά είναι τα άλλα points, και ας δούμε το συγχρονισμό ρολογιού. Στο τέλος της διάλεξης θα έχουμε και το iQuiz. Να το έχετε αυτό υπόψη, που θα χρειαστεί να συνδεθείτε δηλαδή στο ARC. Από παρά 20 και μετά να είστε συνδεδεμένοι, γιατί όταν θα ανοίξω το iQuiz θα έχετε στη διάθεσή σας 30 δευτερόλεπτα για να συνδεθείτε και να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας να πάρετε μέρος. Λοιπόν, πολύ σημαντικός ο χρόνος. Πράγματι, όχι μόνο στους υπολογιστές, παντού. Αυτή η έννοια του χρόνου είναι πολύ σημαντική, γιατί όλα γίνονται με τον χρόνο, και το μάθημα αυτό είναι σε κάποιο αυστηρό πλαίσιο 9 με 11 που γίνεται. Όλα δηλαδή συνδέονται με τον χρόνο. Ας δούμε όμως, ειδικά για τα παράλληλα και τα νέα συστήματα, πόσο σημαντικός είναι ο χρόνος. Θα πρέπει να δούμε τη διάταξη του προλογιού και πώς συνδέεται με τους κόμβους, και ξεκινάμε από το γεγονός ότι υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί υπολογιστές σε ένα κατανεμένο σύστημα. Ακόμα και σε ένα σύστημα με ένα μόνο επεξεργαστή που έχει διάφορα virtual machines, και αυτό μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι ένα είδος κατανεμένου συστήματος, γιατί θα έχει διαφορετικό ρολόι το κάθε virtual machine. Έτσι λοιπόν, στα κατανεμένα συστήματα, που είναι και το de facto που χρησιμοποιούμε παντού, στα supercomputers έχουμε πάρα πολλούς πολλοί υπολογιστές, δεν υπάρχει ένας μεγάλος υπολογιστής, υπάρχουν χιλιάδες
εκατοντάδες χιλιάδες stand-alone υπολογιστές που εκτελούν συνήθως Linux και έχουν το δικό τους ρολόι. Κάθε κόμβος έχει ένα δικό του ιστορικό ρολόι και επειδή θέλουμε και χαμηλού κόστους υπολογιστές, δεν θέλουμε να βάζουμε ένα ατομικό ρολόι όπως θα δούμε παρακάτω σε κάθε υπολογιστή, υπάρχει απόκληση. Και μάλιστα κάθε επεξεργαστής, κάθε υπολογιστής έχει διαφορετική απόκληση ακόμα και αν έχει κατασκευαστεί στο ίδιο εργοστάσιο. Αυτή η χρονική απόκληση προκαλεί μεγάλα προβλήματα σε κόμβους. Υπάρχει λοιπόν αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα που συναντάμε στα κατανεμένα συστήματα και επειδή είναι κατανεμημένο σύστημα, σε αντίθεση με το συγκεντρωτικό, θα πρέπει κάπως να καθοριστεί ένας καθολικός χρόνος. Σε ένα συγκεντρωτικό σύστημα, δηλαδή σε έναν μονό υπολογιστή για παράδειγμα, θα υπήρχε ένα χρόνο, ένα ρολόι για όλες τις εργασίες. Δηλαδή, αν είχαμε έναν υπολογιστή όπως το Πλειάδες, που έχει πολλαπλούς πυρήνες, εκεί υπάρχει ένα ρολόι. Έχουμε πολλά νήματα, έχουμε πολλές διεργασίες, αλλά η κάθε φορά η κλίση του συστήματος επιστρέφει ένα χρόνο που είναι κοινός για όλες τις διεργασίες. Και γι' αυτό, αν μια διεργασία Α ζητήσει κάποιο χρόνο και μετά από λίγο μια διεργασία Β ζητήσει κάποιο χρόνο, τότε θα υπάρχει η πρόοδος του χρόνου και θα είναι μεγαλύτερος αυτός ο χρόνος. Όμως, σε κατανεμένα συστήματα δεν ισχύει αυτό. Δεν υπάρχει ένα ρολόι, δεν υπάρχει ένας συγκεντρωτικός ελεκτής χρονισμού. Και δεδομένου ότι είναι ρολόγια βασισμένα σε κρυστάλλους, σημαίνει ότι έχουν χαμηλότερη ακρίβεια από ό,τι άλλα ρολόγια και γι' αυτό με τον καιρό μπορεί να αποσυγχρονιστούν και να αποσυντονιστούν. Και αυτός ο αποσυντονισμός είναι ένα πρόβλημα γιατί θα μπορούσε να επηρεάσει τους σημαφόρους, θα μπορούσε να επηρεάσει προσβάσεις σε κοινή μνήμη και ακόμα και για ένα απλό πράγμα, αν το γεγονός Α έγινε μετά ή πριν ένα γεγονός Β, δεν μπορεί να καθοριστεί. Τα κατανεμένα συστήματα έχουν ιδιότητες που έχουμε συζητήσει προηγουμένως σε άλλες διαλέξεις, όπως ότι έχουμε πολλά μηχανήματα, άρα οι πληροφορίες βρίσκονται σε πολλά μηχανήματα. Υπάρχουν πολλές διεργασίες σε όλα αυτά τα μηχανήματα. Οι διεργασίες που και οι αποφάσεις που παίρνει κάθε υπολογιστής γίνονται από τη τοπική γνώση, από το δικό του ρολόι, από τη γνώση των δεδομένων που έχει κτλ. Και δεν υπάρχει κοινό ρολόι ή άλλη πηγή παγκόσμιας ακριβής ώρας. Ένα παράδειγμα, όπως βλέπουμε από τις τράπεζες, όπου κάποιος, τώρα είναι παράδειγμα που υποθέτουμε ότι ο ανατοκισμός γίνεται στις 3 η ώρα και κάποιος που έχει απομακρύνει το ποσό του θα πάρει και τόκους ή όχι για παράδειγμα και τα λοιπά τις 3 η ώρα ακριβώς και θα πρέπει να βρεθεί το γεγονός αν πρώτα μπήκαν οι τόκοι και άρα το ποσό αυξήθηκε και πήρε παραπάνω χρήματα ή πήρε τα χρήματα και μετά μπήκαν οι τόκοι και δημιουργήθηκε κάποιο θέμα. Και μάλιστα μπορούμε να θεωρήσουμε ότι σε ένα τέτοιο κατανεμένο σύστημα έχουμε πολλαπλές βάσεις δεδομένων για λόγους αξιοποίησης καλύτερα της τεχνολογίας, καλύτερης ταχύτητας και στιβαρότητας της κατασκευής. Πολλές φορές έχουμε βάσεις δεδομένων που είναι κλωνοποιημένες, είναι replicated, δηλαδή τα ίδια στοιχεία από μια βάση δεδομένων μεταφέρονται σε μια άλλη βάση δεδομένων. Και μια ενημέρωση που κάνει κάποιος, π.χ. κάνει ανάληψη χρημάτων από ένα ATM Α που είναι σε μια πόλη, και ένας άλλος με κάποιο τρόπο κάνει ανάληψη από ένα ATM Β της ίδιας τράπεζας, που ενδεχομένως κοιτάει και άλλη βάση δεδομένων. Και αν το ποσό που το έχουμε δει και στα λειτουργικά συστήματα, αφαιρεθεί, πάρει και ο ένας χρήστης και ο άλλος κάνουν ανάληψη, θα πρέπει να φανεί αυτό. Θα πρέπει να μην έχουμε χαμένες συναλλαγές. Γιατί αν έχουμε χαμένες συναλλαγές, σημαίνει έχουμε χάσει χρήματα. Και γι' αυτό είχαμε πει σε αυτή την περίπτωση, στο ίδιο παράδειγμα, ότι απαιτείται αμοιβαίος αποκλεισμός. Όταν έχουμε πρόσβαση σε κοινόριστα δεδομένα, θα πρέπει
να προσέξουμε κοινόχρηστα δεδομένα και άρα κρίσιμο τμήμα αν γράφουμε σε αυτά. Εδώ γράφουμε γιατί διαβάζουμε, αφαιρούμε και γράφουμε την ενημερωμένη τιμή. Αυτό είναι κρίσιμο τμήμα. Δηλαδή είναι κρίσιμο τμήμα που βρίσκεται σε ανάγνωση και εγγραφή, θα πρέπει να είναι αδιάσπαστο. Γιατί αν διασπαστεί και π.χ. γίνει ανάγνωση από το ένα κομμάτι, γίνει ανάγνωση η άλλη διεργασία, το ποσό, γράψει η μία διεργασία, γράψει η άλλη, τότε έχουμε χάσει συναλλαγή. Το είχαμε δει στο παράδειγμα των λειτουργικών συστημάτων. Ο συγχρονισμός του ρολογιού είναι παντού ένα θέμα που θα πρέπει να λυθεί. Όπως βλέπουμε εδώ, κόμβηση επεξεργασίας αστρονομικών δεδομένων, θα πρέπει τα αστρονομικά δεδομένα να συνδέονται με την ώρα. Αν κάθε κόμβο θέλει διαφορετική ώρα σε υπολείπους, δεν θα μπορούν να εξαχθούν χρήσιμα αποτελέσματα. Συναλλαγές χρηματιστηρίου, πολύ σημαντικό το ρολόι, γιατί δίνει κάποιος μια εντολή να γίνει αγορά μιας μετοχής και η μετοχή έρχεται μια εντολή ότι αυξάνει τη τιμή. Πρώτα τι θα γίνει, θα αυξηθεί η τιμή και μετά θα γίνει αγορά ή ούτω καθεξής. Ξέρετε, στις συναλλαγές χρηματιστηρίου, επειδή παίζει μεγάλο ρόλο και η καθυστέρηση, οι μεγάλες εταιρείες που ασχολούνται με το χρηματιστήριο νοικιάζουν servers ακριβώς δίπλα στο χρηματιστήριο, ώστε να μπορούν με πολύ μικρότερη καθυστέρηση να κάνουν αυτές τις αγορές ή πωλήσεις και να μην υπάρχει η έννοια της καθυστέρησης, της μεταφοράς εντολής. Η προσφυγή των εργασιών απαιτούν λοιπόν συγχρονισμό και είναι μια πολύ βασική λειτουργία. Ο συγχρονισμός πρέπει να είναι ανεκτικός σε σφάλματα, fault tolerant. Ο συγχρονισμός χρειάζεται για να υπάρχει η διάταξη των γεγονότων. Θα πρέπει να γίνει ένας συντονισμός και σε περίπτωση που έχουμε, για παράδειγμα, αμοιβαίο αποκλεισμό, να γίνει σειροποίηση της περιστασιακής πρόσβασης. Και για τη σειροποίηση, ακόμα και στα παράλληλα συστήματα, έχουμε, για παράδειγμα, πράγμα OMP Single, που επιτρέπει μόνο μία διεργασία να εισέλθει μέσα. Σειροποιούμε δηλαδή κομμάτι κώδικα και θα πρέπει να έχουμε σωστό συντονισμό στο ρολόι και στο OpenMP όταν έχουμε κομμάτια κώδικα που εκτελούνται από μία διεργασία κάθε φορά. Θα πρέπει να επιβάλλεται αυτός ο συντονισμός. Έχουμε κάποιες τιμές χρόνου. Δημιουργούμε με το compiler ένα αρχείο στο τιμή 2.1.4.4. Επειδή όμως αυτό το αρχείο βρίσκεται σε ένα network file system, μπορεί εμείς να το δημιουργήσουμε μια ώρα και ένας άλλος υπολογιστής που έχει πρόσβαση στο ίδιο αρχείο να βλέπει ότι έχει άλλη ώρα. Δηλαδή βλέπει ότι το output O έχει μεγαλύτερη ώρα δημιουργίας από το output C και δεν θα γίνει compile. Όταν κάνουμε compile με το make file, όταν κάνουμε make, βλέπει το πρόγραμμα αν το .o, το object file, είναι μεταγενέστερο από το .c. Γιατί κάθε φορά που τροποποιούμε ένα πηγείο αρχείο, αλλάζει η χρονοσφραγίδα του. Σε αυτή την περίπτωση, όταν κάνουμε make, θα δει ότι το output.c είναι μεταγενέστερο του output.o και θα το κάνει compile. Διαφορετικά θα τα αγνοήσει. Αν έχουμε λοιπόν ένα κατανεμμένο σύστημα και κάνουμε compile, εννοείται σε ένα κοινό network file system, ο κάθε υπολογιστής μπορεί να νομίσει ότι λόγω διαφορετικής ώρας, ότι έπρεπε να έχει κάνει compile ή ότι δεν έπρεπε να έχει κάνει compile και να μην γίνει τελικά compile. Προσωπικά εγώ όταν θέλω να κάνω compile, κάθε φορά κάνω make clean, ώστε να σβηστούν όλα τα object file και όταν κάνω make να γίνουν compile τα πάντα. Γιατί, όπως σας είπα, λόγω network file system μπορεί να δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα κάνουμε ένα διαλυματάκι. Είναι 10 και 2, 15 λεπτά διάλειμμα. Και επιστροφή σε λίγη ώρα εδώ. Αν θέλετε κάποια πορεία, μπορεί να χρησιμοποιήσετε το chat για να μου τη θέσετε και να τη συζητήσω όταν επιστρέψω. Γυρίσαμε λοιπόν πάλι στη δεύτερη ώρα και
Βρήκα κάτι που ήθελα να σας δείξω σχετικά με την συνέπεια μνήμης στο λειτουργικό σύστημα FreeBSD. Και βλέπετε εδώ μηνύματα που έχουν μεταγραφεί στο system log file. Το share είναι ενεργοποιημένο, βλέπετε, εντάξει. Και τι αναγράφει? Αναγράφονται αυτά τα λάθη. Έχουμε ένα server, το Vermio, όπως και άλλους servers. Και βλέπετε εδώ ότι εμφάνισε αυτό το μήνυμα λάθος. ICAS, IRD, R. Δηλαδή έχουμε data cache σχετικά με τη συνέπεια της κρυφής μνήμης, ότι εμφανίστηκε λοιπόν πρόβλημα, και βλέπετε εδώ αυτό το μήνυμα, snoop error. Δηλαδή δεν μπόρεσε να κάνει snoop. Είπαμε για το write invalidate, η write update, αυτά τα πρωτόκολλα τα θυμάστε. Εδώ καταγράφηκε ότι το λειτουργικό σύστημα ανείχνευσε λάθος σε αυτό εδώ πέρα. Και σχετικά με τη διεύθυνση και τα λοιπά, βέβαια δεν κόλλησε το σύστημα, αλλά σας το δίνω γιατί δεν το είχα ξαναδεί αυτό το μήνυμα λάθος. Δηλαδή κοιτάω, όπως ξέρετε, τα log files για λόγους ασφάλειας, πρέπει να κοιτάμε ότι όλα λειτουργούν σωστά. Και ήταν αυτό το λάθος, το είδα μία φορά στα 10 χρόνια, μπορεί και παραπάνω. Δηλαδή, FreeBSD ασχολούμαι πάρα πολλά χρόνια και δεν είχα ξαναδεί τέτοιο μήνυμα λάθος. Και το σημείωσα γιατί μου φάνηκε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, και επίσης, μια που αναφερόμαστε σε θέματα παλαιοποίησης, κοιτάξτε ένα τμήμα ενός προγράμματος, ενός script που έχω γράψει σχετικά με master slave, όπου σε ένα NFS directory υπάρχει ένας master υπολογιστής που τοποθετεί σε αυτό το NFS directory job files για να εκτελεστούν από slave επεξεργαστές. Οπότε ένας slave επεξεργαστής, μόλις δει ότι υπάρχει εργασία σε ένα pool, πάει και παίρνει την πρώτη εργασία που υπάρχει, την απομακρύνει δηλαδή από εκεί. Και εδώ δείχνει σχετικά τη συνάρτηση, ας πούμε, που εκτελεί κάθε client, όπου μόλις έβρισκε ένα αρχείο, το διάβαζε και εξήγαγε τις διάφορες ρυθμίσεις που έπρεπε να εκτελέσει. Το μετακινούσε μόλις ολοκληρωνότανε η διεργασία. Βλέπετε εδώ, perform operation, μόλις εκτελούνταν η εργασία που πρέπει να γίνει και τελείωνε, το μετακινούσε στο finished folder. Δηλαδή, διάβαζε τις παραμέτρους, το εκτελούσε αυτό που έπρεπε να εκτελέσει και το μετακινούσε στο finished. Και βέβαια, όταν ξεκινούσε αυτή την εργασία, υπάρχει μια άλλη συνάρτηση που έβαζε ένα log file, ότι αυτή την εργασία την έχει αναλάβει αυτός και να μην την ξεκινήσει κάποιος άλλος. Διάφορους τρόπους λειτουργίας και συνεχώς, βλέπετε, while true. Τι κάνουν οι πελάτες? Συνεχώς λοιπόν οι πελάτες do, κοιτούσανε το κατάλογο pending. Τι υπάρχει, αν υπάρχει κάτι που πρέπει να εξεταστεί. Αν δεν υπάρχει κάτι, αν είναι κενή αυτή η μεταβλητή, τότε σταματούσε για 2 λεπτά και περίμενε. Άρα σε αυτό το κομμάτι, μέχρι να βρεθεί μια εργασία, όλοι οι υπολογιστές, φανταστείτε για παράδειγμα 30 υπολογιστές, να κοιτάνε το job file και να περιμένουν να έρθει κάποια εργασία. Κάποια στιγμή όμως ερχόταν μια εργασία, οπότε έστω 2-3 υπολογιστές ξεκινούσαν τη διαδικασία να την αναλάβουν, γιατί τοποθετούσε μια εργασία που μπορούσε οποιοδήποτε να την εκτελέσει. Από τη στιγμή που είχαμε εργασίες, κοιτάξτε, AI job είναι LS pending. Άρα το LS pending επέστρεφε κάποια job files, ας πούμε job 1, job 2, job 3, και επαναληπτικά θα προσπαθούσε να πάρει μια εργασία. Checking job, κοιτούσε το job. Βλέπετε εδώ πέρα, έβαζε ένα random delay 24 δευτερολέπτων και κοιτούσε, βλέπετε εδώ, αν αυτή η εργασία έχει τελεία working. Αν είναι τελεία working, σημαίνει ότι το έχει πάρει κάποιος άλλος ήδη και ξεκινάει και το δουλεύει. Βλέπετε, εδώ έβαλα random delay. Είναι αυτή η τιμή, επιστρέφει μια τιμή random
αυτές οι δύο εντολές 24 δευτερολέπτων, δηλαδή από 1 ως 24. Και κοιτάξτε λοιπόν τι γίνεται. Τοποθετούσε το MAC address του υπολογιστής στο log file, πάλι μια random καθυστέρηση, και μετά από λίγο κοιτούσε. Το MAC file σε αυτό το αρχείο είναι δικό μου? Αν το MAC file είναι δικό του, δεν το πήρε το log. Και πήγαινε στην επόμενη εργασία. Η επόμενη εργασία, δηλαδή με το continue, πήγαινε εδώ πέρα να πάρει το iJob. Διαφορετικά, αν το MAC ήταν το ίδιο, τότε, κοιτάξτε λίγο, έβαζε στο log file στο working, ξεκινούσε η εργασία, και από τον κατάλογο pending το έβαζε στο running και εκτελούσε την εργασία. Και αυτό, ξαναλέω, είναι τμήμα ενός πολύ μεγαλύτερου shell script που έχω δημιουργήσει, που επιτρέπει μέσω του φλοιού να έχουμε ένα master node που να δημιουργεί εργασίες, να τα βάζει στο running directory, και ένα μεγάλο πλήθος από slave υπολογιστές να παίρνουν την εργασία και να την εκτελούν. Τώρα, το τι μπορεί να είναι αυτή η εργασία, οτιδήποτε. Μπορεί να είναι από την έβρεση πρώτων αριθμών, από για παράδειγμα έλεγχο μιας κρυπτογράφησης όσο δυνατή είναι και ούτω καθεξής. Και είναι αυτό ένα ωραίο σκεπτάκι που έχω αναπτύξει και είναι ένα είδος ενός απλού scheduler που όμως είναι φορητού και μπορεί να εκτελεστεί από οποιαδήποτε Unix-like λειτουργικό σύστημα. Οποιοδήποτε έχει δηλαδή bash script. Bash scripting είναι αυτό. Οποιοδήποτε λοιπόν έχει τέτοιο φλοιό μπορεί να το εκτελέσει. Δηλαδή και σε Raspberry, κανονικά παντού, όπου θέλετε, εκτελείται, και σε FreeBSD. Λοιπόν, αυτό ήταν η εργασία που ήθελα να σας δείξω. Και συνεχίζουμε με την ώρα, πολύ σημαντική ώρα. Υποθέτουμε λοιπόν ότι όλοι οι κόβοι έχουν ένα φυσικό ρολόι υλικού ή καλύτερα χρονιστή, hardware ρολόι. Ξέρουμε ότι ο υπολογιστής μας έχει ένα ταλαντωτή, έχει ένα κύκλωμα που δίνει την ώρα, ένα RTC clock. Δηλαδή, ακόμα και να κλείσουμε το ρεύμα στον υπολογιστή μας, αυτός έχει μπαταρία που κρατάει την ώρα και όταν το ανοίξουμε θα μας δώσει τη σωστή ώρα. Οι πρώτοι υπολογιστές, ξέρετε, δεν είχαν τέτοιο ρολόι, δεν είχαν αυτή τη δυνατότητα, οπότε όταν ξεκινούσαμε έναν υπολογιστή τη δεκαετία του 80, σου ρωτούσε, παρακαλώ, δώσε μου την ημερομηνία και ώρα, την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα. Έπρεπε να τα δώσουμε χειρονακτικά. Ενώ τώρα έχουμε αυτή τη δυνατότητα και μάλιστα υπάρχουν shields, όπως και αυτό που είναι για Arduino, όπου μπορούμε, βλέπετε με μπαταρία, έχει και τον κρίτσαλο κτλ. Αυτό είναι real-time clock module. Το συνδέουμε σαν Arduino και μπορεί και διατηρεί την ώρα. Το Arduino ρωτάει την ώρα σε αυτό. Δηλαδή το Arduino είναι μια πλακέτα που έχει όλο και όλο ένα μικρό επεξεργαστή οκτάβιτο. Δεν είχε ρολόι μόνο του, δεν ξέρει την ώρα, αλλά αν το συνδέσουμε με μια τέτοια μικρή μονάδα μπορεί και έχει καλή γνώση της ώρας. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντική η δυνατότητα να έχουμε την ώρα και να μπορούμε να έχουμε και συγχρονισμένη ώρα. Υπάρχουν δύο ρολόγια, φυσικά και λογικά. Τα λογικά ρολόγια παρακολουθούν τη διάταξη των γεγονότων, ενώ τα φυσικά ρολόγια κρατάνε την ώρα της ημέρας. Σχετικά με τα ρολόγια quartz, η ιστορία είναι από το 1880, βρέθηκε το πιεζοελεκτρικό φαινόμενο, πέρασαν αρκετά χρόνια, βλέπουμε εδώ πέρα πώς κινήθηκε η πορεία και ορίζουμε μετά το ατομικό ρολόι. Το ατομικό ρολόι χρησιμοποιεί έναν άλλον ταλαντωτή, όχι πιεζοελεκτρικό όπως τα quartz, αλλά χρησιμοποιεί ένα στοιχείο, σέσιο 133, και ένα δευτερόλεπτο ορίζεται ως τόση περίοδο ακτινοβολίας. Η ακρίβεια είναι καλύτερα από ένα δευτερόλεπτο σε 6 εκατομμύρια χρόνια. Είναι στάνταρ του NIST από το 1960. Βλέπουμε λοιπόν ατομικό ταλαντωτή, και που χρησιμοποιούν και άλλα στοιχεία με παρόμοιες ιδιότητες. Είναι κάτι ογκώδες. Δεν μπορούμε να έχουμε σπίτι μας ένα ατομικό ταλαντωτή για να μην χάνει ένα δευτερόλεπτο, κοιτάξτε, σε 6 εκατομμύρια χρόνια. Και δεν θέλουμε αυτή την ακρίβεια.
Γιατί αυτή η ακρίβεια συνδέεται με μεγάλο κόστος. Προτιμούμε να έχουμε μικρότερη ακρίβεια, πολύ μικρότερη ακρίβεια, αλλά να είναι κάτι πιο προσιτό. Υπάρχουν διάφορες μορφές ώρας, UT0, 1, 2, UTC. Το UTC είναι σχεδόν ίδιο με το GMT, με ελάχιστα δευτερόλεπτα διαφορά. Και οι υπολογιστές έχουν φυσικά ρολόγια, real-time clock, έχουν και μπαταρία πάνω στο motherboard. Αυτό, αν κάποια στιγμή ο υπολογιστής αρχίζει να χάνει ώρα, ενώ να τον κλείνεται και να τον ανοίγεται και να μην έχει την ώρα, πρέπει να αλλάξει αυτή την μπαταρία. Είναι μια μπαταρία ρολογιού, συνήθως είναι η CR2032. Οι σημερινοί επεξεργαστές έχουν και προγραμματιζόμενους χρονιστές και διακόπτες χρονιστών, όπου στέλνουν διακοπές σε τακτά διαστήματα. Και η ώρα συνδέεται με τα εξής προβλήματα. Αν δούμε δύο ρολόγια, θα έχουν απόκληση, drift και skew. Ας δούμε το παράδειγμα. Έστω έχουμε συγχρονισμένα αυτά τα δύο ρολόγια 8 η ώρα. Σεπτέμβριο 18, 2006, έχουν ακριβώς αυτή την ώρα. Και μετά από ένα μήνα, βλέπετε εδώ ότι ενώ η παγκόσμια ώρα, σύμφωνα με το ατομικό ταλαντοτή, είναι 8 η ώρα, αυτό είναι 8.01, άρα έχει skew 184 δευτερόλεπτα, το οποίο τι σημαίνει, 84 δευτερόλεπτα σε 35 μέρες, δηλαδή έχει drift 2,4 δευτερόλεπτα τη μέρα. Δηλαδή κάθε μέρα πηγαίνει 2,4 δευτερόλεπτα πιο γρήγορα από το άλλο ρολόι, από την ώρα που έπρεπε. Ενώ αυτό που έχει skew συν 108 σε 35 μέρες έχει 3,1 δευτερόλεπτα ανά μέρα. Όλα τα ρολόγια έχουν skew και drift. Και αυτό να φανταστείτε και τα Windows συνεχώς εκτελούν εντολές χρονισμού της ώρας, όπως θα δούμε. Η σχέση του χρονισμού του κόμβου προς την πραγματική ώρα είναι μονοτονική. Αυτό είναι το τέλειο ρολόι. Δηλαδή, αν περάσει ένα δευτερόλεπτο και ο χρόνος του ρολογιού περνάει ένα δευτερόλεπτο. Αν περάσει ένα λεπτό, περνάει ένα λεπτό. Όμως, δεν υπάρχει αυτή η ιδανική καμπύλη στα ρολόγια του υπολογιστή, γιατί είναι χαμηλού κόστος, όπως έχουμε πει. Άρα, ρολόγια θα είναι πιο γρήγορα, άρα ρολόγια θα είναι πιο αργά. Και αν δούμε, π.χ. βλέπετε εδώ, ότι πηγαίνει πιο γρήγορα, τότε αυξάνεται συνεχώς η απόσταση από την πραγματική ώρα. Δηλαδή, μπορεί να έχουν περάσει, για παράδειγμα, 30 ώρες, αλλά το ρολόι το άλλο να δείχνει ότι έχουν περάσει 31 ώρες, ίσως. Καλά, θα έχει πολύ μεγάλο drift, αν γίνονται κάτι τέτοιο, αλλά αυτό είναι η απόκληση, ότι όσο περνάει η ώρα, δεν είναι γραμμική αύξηση. Αυτό είναι αργό ρολόι και αυτό είναι το γρήγορο ρολόι, η μέγιστη λόξωση δύο ρολογιών. Βλέπουμε λοιπόν fast clock, perfect clock, slow clock. Υπάρχουν λοιπόν διάφορα ρολόγια και πιθανές λύσεις είναι κεντρικοποιημένοι αλγόριθμοι. Ένας κεντρικός υπολογιστής υπαγορεύει την ώρα, όπως Christian και Berkeley, ή κατανοημένοι αλγόριθμοι, στρωματοποιημένοι client-server αλγόριθμοι. NTP, LAMBORF, διαδεσματικά ρολόγια. Είναι οι πιο κλασικοί αλγόριθμοι που χρησιμοποιούμε. Σχετικά με το αν επιτρέπεται ο συγχρονισμός της ώρας με επαναφορά, δηλαδή αν δούμε ότι είναι μία ώρα πιο μπροστά, μπορούμε κατευθείαν να αφαιρέσουμε τη μία ώρα και να το θέσουμε πίσω. Αυτό μπορούμε, καλό είναι να το αποφεύγουμε, γιατί μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Και η ενδεδειγμένη λύση είναι αργή λόξωση. Δεν είναι καλή ιδέα να γυρίσουμε το ρολόι πίσω. Για παράδειγμα, αν δούμε ότι έχουμε κάποια απόκληση, σιγά σιγά το αλλάζουμε μέχρι να βγούμε ακριβώς η σωστή ώρα. Βέβαια, πρέπει να προσέξουμε να επαναφέρουμε μετά τον λόγο της αύξησης, γιατί μπορεί να, όπως βλέπετε, να γίνει πολύ πιο αργό το ρολόι. Καλό είναι να έχουμε τακτικό επανασυγχρονισμό του ρολογιού. Υπάρχουν, ξέρετε, και κάποια ρολόγια παγκοσμίου λήψεως που ονομάζονται Radio Control Clock, τα οποία είναι ρολόγια όπου λαμβάνουν σήματα που εκπέμπουν κάποιοι ραδιοφωνικοί σταθμοί που έχουν την ώρα. Υπάρχουν σήματα που μέσω ακτινοβολίας συνήθως AM, μέσω ραδιοφωνικών σημάτων AM, δίνουν σήματα χρονισμού. Ο
Οπότε υπάρχουν ρολόγια που δεν χρειάζεται να τα συντονίζετε εσείς, απλά να έχει στην περιοχή που βρίσκεστε κάλυψη από ένα τέτοιο AM σήμα και μόλις το ανοίγετε λαμβάνει αυτό το σήμα και βλέπετε την ώρα κατευθείαν συγχρονισμένη στο ρολόι σας. Για να πάρουμε την ακριβή ώρα, θα πρέπει να συγχρονίσουμε από μια άλλη μηχανή που ασφαλώς έχει μεγαλύτερη ακρίβεια. Και αυτή η μηχανή ονομάζεται Time Server. Ο client, λοιπόν, ο πελάτης ρωτάει ένα time server τι ώρα είναι και ο time server του απαντάει. Υπάρχουν λοιπόν κάποιοι αλγόριθμοι, ας πούμε ο αλγόριθμος του Christian, όπου λαμβάνει υπόψη το χρόνο που μεσολαβεί από τη στιγμή που θα σταλεί ένα μήνυμα μέχρι να γυρίσει. Βλέπουμε εδώ, TAF0 στέλνει το μήνυμα, ο υπολογιστής, ο server το παίρνει μετά από μια καθυστέρηση, βλέπετε εδώ πέρα υπάρχει μια καθυστέρηση. Αφού κάνει τις πράξεις, ξεκινάει να το στείλει και μετά από μια καθυστέρηση το λαμβάνει ο ταφένα. Οπότε έχουμε και αυτούς τους χρόνους που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη για το συγχρονισμό. Βλέπετε εδώ ότι είναι ταφένα μείον ταφ0 δια 2, το κειτόμενο overhead. Και μπορούμε λοιπόν να βρούμε τη νέα τιμή στο σερβερ στην τιμή που μας απάντησε συν το μισό, δηλαδή από εδώ υποτίθεται, συν το μισό της διαφοράς χρόνου από την αποστολή του αιτήματος από τον πελάτη και τη λήψη. Υπάρχουν λοιπόν κάποια όρια ασφάλματος, κάποιο παράδειγμα λειτουργίας, πώς λειτουργεί ο αλγόριθμος του Christian, το οποίο είναι ένας αλγόριθμος, όπως καλυμμένει, συγχρονισμού ώρας με κεντρικό σερβερ. Ένας άλλος αλγόριθμος είναι Berkeley. Δεν υπάρχει ακριβής ώρα σε κανένα κόμπο, διατηρείται μια μέση ώρα και κοιτάξτε πώς λειτουργεί αυτό. Κάποιος master ρωτάει τους υπολογιστές, πάμε κατευθείαν στο παράδειγμα, εδώ time δαίμονας, ρωτάει τους υπολογιστές, πείτε μου τι ώρα έχετε και λέει, έχω 3 ώρα, πείτε μου διαφορά που έχετε σε σχέση με 3 ώρα. Στέλνει λοιπόν τα μηνύματα σε όλους και στον εαυτό του και λαμβάνει απαντήσεις. Τον εαυτό του ασφαλώς είναι 0. Ένας άλλος υπολογιστής λέει μείον 10 λεπτά πίσω, δηλαδή ο άλλος είναι 25. Και έχοντας μια κατανεμημένη αλήθεια, όπως θεωρείται σε αυτόν τον αλγόριθμο, προσθέτει όλες αυτές τις διαφορές και παίρνει το μέσο όρο. Οπότε, στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι 10 συν 25, δηλαδή μάλλον μείον 10 συν 25, μας κάνει 15. 15 δια 3, 5, γιατί 3 υπολογιστές έχουν απαντήσει. Άρα, η πραγματική αλήθεια είναι η ώρα που έχει 3 συν 5. Και στέλνει στους άλλους τα μηνύματα ότι αυτός πρέπει να συγχρονιστεί συν 15 και ο άλλος πλην 20. Και έτσι έχουν ένα ρολόι, τουλάχιστον είναι συγχρονισμένοι μεταξύ τους, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι και η ώρα που είναι η παγκόσμια ώρα κτλ. Αλλά εντούτοις βοηθά για ένα απομονωμένο σύστημα να έχει ένα συγχρονισμό. Και υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις όπου μπορούμε να αγνοήσουμε μεγάλα διαστήματα, γιατί μας κάνουν πρόβλημα. Δηλαδή, μπορούμε να πούμε, αν έχει διαφορά πάνω από 30 λεπτά, να αγνοήσουμε το κόμβο αυτό. Για, κοιτάξτε λίγο αυτός, έχει 9-10. Δηλαδή, έχει πολύ μεγάλη απόκληση. Θα πρέπει να τον αγνοήσουμε τότε, γιατί θα προκληθεί πρόβλημα στο συγχρονισμό. Οπότε, είναι και majority voting, μπορούμε να πούμε. Δηλαδή, έχουμε τη δυνατότητα της πλειοψηφίας, ότι η πλειοψηφία καθορίζει γενικότερα το πλαίσιο της ώρας που βρισκόμαστε. Έχουμε άλλα παραδείγματα, όπως βλέπετε, κατανεμημένες προσεγγίσεις. Και οι δύο προσεγγίσεις που μελετήθηκαν είναι συγκεντρωτικές, υπάρχουν όμως και άλλες μη συγκεντρωτικές, όπου μεταδίνουν την ώρα στην αρχή κάθε διαστήματος, μαζεύουν τις μεταδόσεις, χρησιμοποιούν το μέσο όρο και κάποιες προσεγγίσεις που υπάρχουν στις μέρες μας είναι το R-Date και το Network Time Protocol. Το R-Date είναι μια εντολή του Linux, όπου καθορίζεται remote date, δηλαδή ρωτάει έναν άλλον υπολογιστή για την ώρα και παίρνει απάντηση πίσω. Δεν χρησιμοποιείται πια όμως, γιατί υπάρχει το πολύ καλύτερο NTP-NTPD. Το NTP
Network Time Protocol σημαίνει και το NTPD ασφαλώς είναι ο δαίμονας που υποστηρίζει αυτή τη λειτουργία. Χρησιμοποιεί τη θύρα 37 και μπορεί να δουλεύσει μέσω TCP ή UDP για το NTP Date. Το NTP είναι ένα πολύ παλιό πρωτόκολλο που όμως χρησιμοποιείται στις μέρες μας και εγώ το χρησιμοποιώ σε κάθε σερβερ στο αρχείο Cronta που ρυθμίζει ποιες διεργασίες εκτελούνται περιοδικά. Έχω βάλει συνήθως κάθε ώρα ή κάθε λίγες ώρες να συγχρονίζεται με κάποιον time server. Ας πούμε στο πανεπιστήμιο μας έχω ρυθμίσει για τους servers που είναι εντός του campus, του UWM, το ntp.uwm.gr. Άμα θέλετε να δείτε πώς γράφεται, ας το κάνω ένα ping. Για παράδειγμα, ping ntp.uwm.gr. Τώρα βέβαια, επειδή το shell αυτό βρίσκεται με σύνδεση από ADSL, δεν έχω πρόσβαση, όπως βλέπετε, να απαντήσει με ping, αλλά αν το κάνουμε μέσω του campus, απαντάει σε ping και συγχρονίζει και την ώρα. Αν είμαστε εκτός του πανεπιστημίου, εκτός του range των IP του πανεπιστημίου μας, μπορούμε να βάλουμε άλλους NTP server. Για παράδειγμα, ένας αρκετά διαδεδομένος είναι το ntpgrnet.gr. Δηλαδή, το NTP αυτό, αν το ρωτήσουμε, μας επιστρέφει την τρέχουσα ώρα που είναι συγχρονισμένη αυτή η ώρα. Και επίσης, εγώ χρησιμοποιώ και το network και σε έξτρα προγραμματάκια για συγχρονισμό ώρας. Να σας δείξω, για παράδειγμα, στο virtual machine που χρησιμοποιώ. Πού είναι, να το. Στο virtual machine έχω εγκαταστήσει, για παράδειγμα, το network time. Εδώ είναι αυτό είναι ένα virtual machine που έχω και αυτό, όπως βλέπετε, έχει συγχρονισμό με διάφορα NTP pools και το έχω βάλει να συγχρονίζει κάθε, όπως βλέπετε, κάθε ώρα. Η επόμενη προσπάθεια θα γίνει σε 40 λεπτά, γιατί ο τελευταίος συγχρονισμός είναι 10:33, άρα ο επόμενος θα γίνει 11:33 σε 40 λεπτά από τώρα. Και βλέπετε εδώ διάφορους συγχρονισμούς. Μπορώ να πατήσω και update now, για παράδειγμα. Τώρα πάτησα update now, αμέσως συγχρονίστηκε. Βλέπετε offset 13 millisecond. Δηλαδή, καταλάβετε, μέσα σε 20 λεπτά έχω 13 millisecond διαφορά από το pool αυτό. Και γι' αυτό το έχω βάλει, γιατί αυτό το μηχάνημα είναι virtual machine. Και τα virtual machine, σας είπα, χάνουν το χρόνο τους. Και επειδή εγώ θέλω να είμαι πάντα στο millisecond συγχρονισμένο στα μηχανήματά μου, όταν ένα μηχάνημα έχει πολύ μεγάλο drift, αναγκαστικά το βάζω να συγχρονίζει πολύ πιο συχνά την ώρα. Έτσι λοιπόν, με αυτό εδώ πέρα, το πρόγραμμα στο virtual machine αυτό που έχω, διατηρώ τον πολύ καλό συγχρονισμό, γιατί διαφορετικά, ξέρετε, το άφηνα έτσι και μετά από μερικές ώρες ή μέρες έχανε και καμιά ώρα κιόλας και με ενοχλούσε. Δηλαδή, γιατί και η ώρα στο σύστημα που ήταν κάτω εκεί στην γραμμή εργασιών ήταν λαθασμένη και με μπέρδευε, και δεδομένου ότι ήδη έχουμε ένα έντονο πρόγραμμα στο scheduling, δεν μπορούμε να χάνουμε και ώρα από εκεί και να μας χαλάει το προγραμματισμό, γι' αυτό έβαλα το time synchronization. Ξέρετε, και με το πρωτόκολλο των Windows μπορούμε να συγχρονίσουμε. Για παράδειγμα, υπάρχει εδώ, θα γράφω τώρα που βλέπετε, net time, δηλαδή δώσε μου το network time και βάζουμε ένα server. Για παράδειγμα, εδώ έχω ένα server και βλέπετε ότι μου απαντάει τρέχουσα ώρα σε αυτό το σύστημα είναι 10:39:52. Και πράγματι είναι συγχρονισμένη. Και στο Zafora μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Για να δω αν θα μου απαντήσει. Βέβαια, δεν ξέρω αν, επειδή βρίσκομαι εκτός, μάλλον είμαι εκτός δικτύου πανεπιστημίου και δεν θα απαντήσει το Zafora, αλλά να ξέρετε ότι δίνεται αυτή η δυνατότητα. Ίσως από άλλο μηχάνημα να μπορούσα να κάνω ping. Αν συνδεόμαστε τώρα από εδώ, επειδή είμαι από δίκτυο, δεν μπορώ να κάνω, αλλά αν ήσασταν εντός UWM, μπορεί να κάνετε ping.
μπορείτε να συγχρονιστείτε. Έχει τώρα firewall και δεν επιστρέφει απαντήσεις εκτός UWM. Και θα μπορούσατε, αν έχετε ένα τέτοιο server, server δηλαδή Windows server ή Linux που εκτελεί το Samba, να βάλετε στο μηχάνημά σας διασέ, διαγές, δηλαδή, αν το δούμε έτσι, σε ρωτάει, θέλετε να ορίσετε στο τοπικό σας δίκτυο την ώρα για να ταιριάζει με το server και μπορείτε να πατήσετε γης και να το κάνει. Βέβαια, τα Windows 10 πια έχουν τη δυνατότητα, λόγω του network time που υποστηρίζουν, να συγχρονίζονται μόνα τους. Οπότε, μόνο αν έχετε πρόβλημα και βλέπετε ότι ο συγχρονισμός των Windows δεν λειτουργεί σωστά, αν έχετε κανένα virtual machine, τότε βάλετε κάποια έξτρα προγράμματα για συγχρονισμό. Στόχοι του NTP, είπαμε NTP servers, επίπεδο 1, επίπεδο 2 κτλ. Multicast, χρονοσφραγίδες, πώς λειτουργούν όλοι αυτοί. Το SNTP, υπάρχει το pool NTP.org, βλέπουμε εδώ time servers που υπάρχουν στην Αφρική, 11128 Europe 1303. Στην Ευρώπη υπάρχουν πάρα πολλοί, όπως βλέπετε. Βέβαια, αυτά αλλάζουν τα στατιστικά. Γιατί κάποιοι σερβερ ενεργοποιούνται, κάποιοι αποσύρονται. Οπότε, αυτά τα στατιστικά ήταν, όπως βλέπετε, το 2010 στο pool NTP.org. Αν μπούμε τώρα, έτσι, για να δούμε, να ανοίξω ένα browser στο pool NTP.org, για να δούμε pool NTP.org. NTP μάλλον, το έγραψα λάθος. Στο pool.ntp.org θα δούμε καταρχήν αν θα απαντήσει. Πάντως, να ξέρετε ότι υπάρχει ένα pool από servers. Ίσως να δω. gr.pool.ntp απαντάει, όπως είναι πολύ αργό. Κοιτάξτε λοιπόν τους servers και ίσως να κάνουμε και μια σύγκριση. Από 11 servers το 10, μετά από 10 χρόνια και κάτι, 11 χρόνια, έχουμε 50 servers, άρα συν 40 servers. Στην Ασία προσθέθηκαν άλλοι 150 servers. Στην Ευρώπη, κοιτάξτε, 1.400 servers έχουν προσθεθεί. Στην Αμερική ήταν 608, έγιναν 959. Ωκεανία, η μεγαλύτερη αύξηση πάντως παρατηρώ ότι έγινε στην Ευρώπη. Προσθέθηκαν servers. Και μπορεί να τους χρησιμοποιήσει ο καθένας. Αυτό το NTP Pool Project, κάποιος λοιπόν που θέλει να συγχρονίσει την ώρα του, μπορεί να κοιτάει έναν NTP server και μάλιστα όσο πιο κοντά σε αυτό γίνεται. Δηλαδή, μπορεί να μπει Ευρώπη, να πει θέλω Ελλάδα. Κοιτάξτε εδώ, 23 servers έχει. Και βλέπετε εδώ και πώς αυξάνονται από το 2006, κοιτάξτε, μέχρι το 2020 πόσο αυξήθηκε ο αριθμός των servers. Και σου λέει τις ρυθμίσεις προκειμένου να χρησιμοποιήσεις αυτούς τους servers. Τους servers λοιπόν που είναι στην Ελλάδα. Για το SNTP βλέπετε εδώ από ποιους συγχρονίζεται, μπορεί κάποιος να δει το σύστημα, και στο Windows Time μπορεί κάποιος να βάλει NTP, βλέπετε εδώ NTP Trace για να δει από πού συγχρονίζεται το NTP, το αλγόριθμο του Christian, και πηγαίνουμε στα λογικά ρολόγια, όπου αποδίδουν αριθμούς ακολουθίας στα μηνύματα, ενώ τα φυσικά ρολόγια μετράνε την ακριβή ώρα της ημέρας, τα λογικά ρολόγια μετράνε την ακολουθία και έχει την έννοια διάταξη των γεγονότων. Δηλαδή, το ΑΒ σημαίνει το γεγονός Α έγινε πριν το γεγονός Β. Δηλαδή έγινε αυτό και μετά έγινε αυτό. Δηλαδή υπάρχει σχέση αιτία του. Και ορίζεται εδώ πέρα κάποιο παράδειγμα. Κοιτάξτε, από τη στιγμή που στέλνω κάτι από το J στο C, σημαίνει το J γίνεται πρώτο και μετά το C. Εδώ σημαίνει το J γίνεται πρώτο και μετά το D. Βέβαια, δεν μπορούμε να αποφασίσουμε σε σχέση με το J και το G ποιο είναι πρώτο. Δεν έχουμε αυτή την έννοια. Δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Μπορούμε όμως να πούμε στον ένα υπολογιστή P1, στον ίδιο υπολογιστή λοιπόν γίνεται αυτή η ακολουθία, ότι πρώτα γίνεται το Α, μετά το Β, μετά το C, μετά το D, μετά το E και μετά το F. Αλλά οι άλλοι επεξεργαστές μόνο για τα γεγονότα δικά τους γνωρίζουν.
Δηλαδή ο P2 ξέρει το G, μετά έγινε το H και μετά το I. Αυτό J και K. Δεν έχουμε γνώση γεγονότων που συνέβηκαν σε διαφορετικούς επεξεργαστές. Και αυτό είναι έννοια της χρόνου σφραγίδας. Επίσης, κοιτάξτε, εδώ υποτίθεται ότι έχουμε έναν χρόνο συγκεκριμένο. Εδώ φεύγει 6, πάει 16. Είναι έγκυρο αυτό. Δηλαδή πρέπει τη στιγμή που λαμβάνουμε ένα μήνυμα να είναι μεγαλύτερη τιμή από τη στιγμή που λήφθηκε και αυτό το μήνυμα. Από 24-40 σωστό. Από 60-56 εδώ είναι λάθος όμως. Γιατί κοιτάξτε, έφυγε τη χρονική στιγμή 60 και λήφθηκε 56. Αυτό είναι λάθος. Άρα αυτό πρέπει να διορθωθεί. Και πώς διορθώνεται? Κατά ελάχιστον είναι συν 1. Άρα έφυγε το 60, θα είναι 61. Και διορθώνεται με αυτό το drift, δηλαδή είχαμε ένα drift, μπήκε συν 5 για να διορθωθεί. Οπότε όλες οι υπόλοιπες τιμές, δηλαδή ήταν 64, συν 5, 69. Διορθώθηκαν με συν 69 και κοιτάξτε εδώ, εδώ είχε ληφθεί 54 και είχε φύγει 69, άρα συν 1, 70. Δηλαδή διορθώθηκε αυτό. Έτσι βλέπουμε λοιπόν τον αλγόριθμο του Λαμπόρτ, πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και διανυσματικά ρολόγια, όπου σε διανυσματικά ρολόγια, πάμε και να δούμε για διανυσματικά ρολόγια, έχουμε για κάθε αριθμό, για κάθε επεξεργαστή, έχουμε μία διάσταση σε ένα διάνυσμα. Έχουμε 3 επεξεργαστές, άρα κάθε event έχει 3 διαστάσεις. Για παράδειγμα, το α είναι στο P1 και ξεκινάνε όλοι από το 0, 0, 0. Βλέπουμε λοιπόν ότι είναι το πρώτο γεγονός στο P1, άρα γίνεται στο P1, αλλάζει αυτή η διάσταση. Η διάσταση που συνδέεται με τον επεξεργαστή P1. 1, 0, 0. Στη συνέχεια το β είναι το δεύτερο γεγονός, άρα συν 1 αυξάνεται. Από 1 πάει 2, άρα 2, 0, 0. Εδώ είναι το C. Αυτό μεταφέρεται ως έχει το 2, γιατί δεν αλλάζει. Ούτε αυτό αλλάζει. Αλλάζει το γεγονός στον P2. Άρα από 2, 0, 0 είναι 2, 1, 1. Αυτό παραμένει 2, γιατί είναι το προηγούμενο ρολόι, συν 1 στην τιμή, στο διάνυσμα δηλαδή, στη θέση του επεξεργαστή αυτού, το οποίο 2 είναι στη θέση 2. Άρα το 1 γίνεται 2. Εδώ είναι 0, 0, γιατί δεν έχουμε κάποια γνώση προηγουμένως, θεωρείται όλα είναι 0, 0 και είναι το 1. Εδώ όμως το F, κοιτάξτε τώρα τι είναι. Από τη στιγμή που έρχεται από τη μία 2, 2 και από την άλλη 0, 0. Οπότε επιλέγεται η μεγαλύτερη τιμή. Ποια είναι η μεγαλύτερη τιμή? Η μεγαλύτερη τιμή είναι η 2, 2. Και η μεγαλύτερη τιμή σε αυτή τη διάσταση ποιοι είναι? Εδώ έχουμε 1 και εδώ έχουμε 0. Σε κάθε διάσταση λοιπόν επιλέγεται η μεγαλύτερη τιμή. 1 και 0, άρα επιλέγεται η 1. Συν 1, 2. Άρα είναι 2, 2, 2. Και έτσι γεγονότα όπου άλλα είναι μεγαλύτερα, άλλα είναι μικρότερα στοιχεία στο διάνυσμα, θεωρούνται ταυτόχρονα. Δηλαδή αυτό θεωρείται ότι έγινε ταυτόχρονα με αυτό. Το 2 αυτό ταυτόχρονα, γιατί εδώ είναι μεγαλύτερο το 2, αυτή η συνταγμένη, εδώ είναι μεγαλύτερη αυτή η συνταγμένη. Και εδώ ταυτόχρονο. Γιατί κοιτάξτε, αυτό το 1 είναι μεγαλύτερο από το 0. Άσχετα που στις άλλες δύο διαστάσεις είναι μεγαλύτερο το άλλο διάνυσμα. Ενώ σε διαφορετική περίπτωση, αυτό είναι μεγαλύτερο από εδώ. Μεγαλύτερο ίσο από εδώ, άρα θεωρείται ότι το β γίνεται μετά το α και το καθεξής. Έτσι μπορούμε και βγάζουμε κάποιο συμπέρασμα ως προς τη σειρά των γεγονότων. Και η ώρα epoch, αν δώσουμε date συνέχεια, μας δίνει ένα νούμερο, το οποίο αυτό το νούμερο είναι τα δευτερόλεπτα από την αρχή του έτους, από την αρχή της εποχής, όχι του έτους, του έτους που ξεκίνησε, η εποχή που ξεκίνησε να λειτουργεί το Unix, δηλαδή από 1η 1970, και θα εμφανιστεί σημαντικό πρόβλημα το 2038 για τα 32-bit συστήματα, γιατί τότε κάνει overflow, 19 Ιανουαρίου 2038. Όμως, έχουν υιοθετηθεί 64-bit σε περισσότερα λειτουργικά συστήματα και γι' αυτό το πρόβλημα θα εμφανιστεί 4 Δεκεμβρίου και ένα τεράστιο έτος, που ασφαλώς θα έχουμε άλλα προβλήματα να ασχοληθούμε σε μερικά δισεκατομμύρια χρόνια παρά με το 64-bit ρολόι.
Λοιπόν, πάμε στο quiz. Συνεχίστε όλοι στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα. Παίρνω εγώ το quiz. Υπενθυμίζω, αύριο έχουμε εργαστήριο. Πάλι OpenMB, θα ασχοληθούμε και για θέματα cloud. Και αν έχετε κάποια κενά από το OpenMB, καλό είναι να τα ολοκληρώσετε. Να τα ξαναμελετήσετε για να μην έχετε αυτά τα κενά. Θα ξεκινήσει λοιπόν στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα. Όπως λέω, 43 δευτερόλεπτα. Θα κλείσω την καταγραφή σε αυτό το σημείο. Παραμένει όμως κοντά σας για τη διεξαγωγή του quiz.